και με την Τουρκία. Αυτό, αυτό δείχνει τουλάχιστον εθνική υπευθυνότητα και ας μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Επαναλαμβάνω, χρησιμοποίησε τη λέξη τρελός. Εγώ δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Εγώ θα πω ότι υπάρχει σήμερα Έλληνας κάποιος, αλλά και Ευρωπαίος, ο οποίος πιστεύει ότι κινείται στα όρια της λογικής ο Ερντογάν με αυτή την τακτική και τη συμπεριφορά του. Φοβάστε εμπλοκή με την Τουρκία. Σοβαρότερη εμπλοκή δηλαδή. Εγώ θα πω ότι πρέπει ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι αξιόμαχες. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, το ξεκαθαρίζουμε. Χρειάζεται εθνική υπευθυνότητα, εθνικό μέτωπο και λίγα λόγια. Προετοιμασία και σενάρια ακόμη και για το χειρότερο, δηλαδή, κύριε Κόκαλη. Ακούστε, αυτό οφείλουμε το ξέρουν οι καθήλυνοι υπεύθυνοι, η στρατιωτική ηγεσία και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εγώ, ως βουλευτής των Εξαρτήτων Ελλήνων και μέλος της κυβέρνησης, λέω ότι χρειάζεται ψυχραιμία, εθνικό μέτωπο και λίγα λόγια όσον αφορά εθνικό το θέμα με την Τουρκία. Και για το θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αν ο Μακεδονία. Εκεί να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό το πρόβλημα δεν το επινόησε ο Πρωθυπουργός. Για να φέρει σε δύσκολη θέση την αντιπολίτευση, αλλά και πιθανόν εμάς όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Δεν το επινόησε. Μια μέρα ξύπνησε και είπε να φέρω το θέμα των. Να λύσω το σκοπό. Να λύσω. Το βρήκε και μάλιστα το βρήκε πολύ διωγγωμένο από λάθη και παραλήψεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και προσπαθεί να το λύσει. Μήπως μας πρόχνουν σε λύση ενώ δεν είναι. Κύριε Μπιλάλη, προσπαθεί να το λύσει. Στην προσπάθεια αυτή τη λύση. Γιατί δεν το βοηθάτε να το λύσει τότε. Μισό λεπτό, δώστε μισό λεπτό. Ναι. Στην προσπάθεια αυτή τη λύση ανακύπτει μια διαφωνία μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων. Mm-hmm. Και είναι απολύτως λογικό να υπάρχει διαφωνία. Το περίεργο και το άσχημο και το άτοπο θα ήταν να μην υπήρχε διαφωνία μεταξύ των δύο εταίρων. Το εθνικό μέτωπο λοιπόν να είναι που θα πρέπει να συγκροτηθεί, διαφορετικά... η αντιπολίτευση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το εθνικό μέτωπο για το θέμα της Τουρκίας, κύριε Μπιλάλη. Για το εθνικό μέτωπο, για το θέμα όμως των βόρειων συνόρων που πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά τα μέτωπα, θα δημιουργηθεί με την αντιπολίτευση. Ακούστε, και όχι με τον εκεί θέλει, είπατε σιγά σιγά, θέλει ψυχραιμία και όχι βιασύνη. Να δούμε τη συμφωνία, να δούμε τη λύση. Εσείς είστε ανοιχτοί στην ονομασία. Αν υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση, όλες οι δεσμεύσεις από την πλευρά. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται η υποθετική ερώτηση, νομίζω η απάντησή μου δεν θα έχει ίχνος αξιοπιστίας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όχι, επειδή συγγνώμη για την απάντηση. Ως ανεξάρτητη Έλληνες έχετε πει ότι με ονομασία σύνθετη δεν δεχόμαστε. Η θέση δικιά μας είναι ότι, και ήταν από το 2012 ξεκάθαρη, ότι δεν δεχόμαστε την στην ονομασία. Άρα δεν τη δέχεστε. Ανεξάρτητα από Μακεδονία. Τώρα, από εκεί και πέρα. Υπάρχει το όνομα όμως. Μου λέτε, εάν και εάν. Στο εάν και στο εάν. Υπάρχει εάν. Ναι. Στο όνομα είναι ξεκαθαρισμένο. Είναι ξεκαθαρισμένο. Είτε το σύνθετο θα υπάρχει. Τώρα θα είναι άνω, κάτω, πάνω, δεν ξέρω τι θα είναι. Θα είναι αυτό. Δεν είναι όμως εσείς... μόνο το όνομα, κύριε Παναγιώτη. Εσείς το βάζετε αυτό όμως. Το βάζουμε. Μήπως αυτή είναι η θέση. Αυτό είναι άλλη θέση. Ας μην βιαζόμαστε. Μήπως εφησυχάζετε γιατί βλέπετε ότι οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για να δοθεί λύση στην Ελλάδα. Κυρία Μπιλάλη, κάποιοι μας λένε ότι η θέση μας είναι προσχηματική. Επιλέξτε, όχι εσείς, επιλέξτε ή θα πείτε ότι η θέση μας είναι προσχηματική, οπότε δεν μπορεί να ερωτώμεθα τι θα κάνουμε ή δεν είναι προσχηματική, οπότε άρα, μπορούμε να ερωτώμεθα το τι θα κάνουμε. Κύριε Κόγαλη, για τον Υπουργό, κύριο Κόγαλη, πέρα από τη θέση που έχει το κόμμα, το όνομα είναι βέτο στην οποιαδήποτε λύση. Η θέση δικιά μας είναι ότι δεν δεχόμαστε το όνομα Μακεδονία στη σύνθετη ονομασία. Από εκεί και πέρα, για να ψηφίσουμε πρέπει να έρθει η συμφωνία. Η συμφωνία περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Ας μην βιαζόμαστε. Ειδικά μάλιστα τώρα που έχουμε αυτό με την Τουρκία, να βγάλουμε συμπεράσματα. Οπότε υπάρχει ένα περιθώριο εκεί. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Και να κλείσουμε λίγο την πολιτική. Για να πάμε και στα του χαρτοφυλακίου σας. Αισθάνεστε καλά με τον συγκυβερνήτη σας, με τον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ακούω πολλές δηλώσεις. Από τον κύριο Κούλογλου μέχρι τον κύριο Σκουρλέτη, μέχρι τον κύριο Φίλη, ότι πρέπει να τελειώνουμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τελειώνει το μνημόνιο. Να τελειώνει αυτή η συγκυβέρνηση. Ακούγεται τον κύριο Δημήτρη Καμένο να λέει ότι δεν είναι αριστερή κυβέρνηση, να εξαπολύει μύδρους κατά του κύριου Παπαδημούλη, για παράδειγμα, τον λέει Ρουφιάνο και διάφορα τέτοια. Είσαστε μια ωραία ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες. Εδώ δεν είναι διαφωνίες. Ναι, σωστά. Μόνο. Εγώ θα διαφωνήσω με τους χαρακτηρισμούς που εκτοξεύονται εκατέρωθεν. Και από στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων και από του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να εκτοξεύονται απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες και μάλιστα σε πολιτικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα η συγκυβέρνηση έχει όριο τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν το 19. Τότε τελειώνει η συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες. Είμαστε κόμματα με διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Μετά διότι εκλογές... νομίζουν. Ποτέ δεν διαφώνησε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Ποτέ δεν διαφώνησε. Η Νέα Δημοκρατία ήταν συνέχεια ό,τι πει ο κύριος Βενιζέλος. Ναι. Και τους φαίνεται περίεργο που ένα κόμμα μπορεί και διαφωνεί και πρέπει να διαφωνεί. Και αυτή είναι η λογική της δημοκρατίας και το νόημα της δημοκρατίας σε μια συγκυβέρνηση.
Κύριε Κόκαλη, πάμε τώρα να δούμε τα δικά σας, γιατί έχουμε νέες ρυθμίσεις για τα παλιά αγροτικά δάνεια. Ένα ζήτημα που αποσχολεί το οποίο δυστυχώς δεν έχει ακουστεί. Πείτε μας. Το 2015, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, στον πρωτογενή τομέα υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, πολλές πληγές και παθογένειες. Μία από αυτές τις πληγές ήταν και το ιδιωτικό χρέος των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Μιλάμε για αυτά τα χρέη που υπήρχαν στην αγροτική τράπεζα. Σωστά. Χρέος το οποίο και βιώσιμο δεν ήταν, αλλά τολμώ να πω, λόγω της εμπειρίας μου, ότι δεν ήταν και νόμιμο. Το 2004 έχει βγει ένας πολύ σοφός νόμος, επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή, ο νόμος των πανωτοκίων. Και τότε, κυρία Μπιλάλη, κύριε Παναγιωτόπουλη, η ίδια αγροτική τράπεζα διαφήμιζε, έλα να ρυθμίσεις τα πανωτόκια σου. Και εμείς ως πολιτεία είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Άρα τι κάνετε για το... Και τώρα τι κάνουμε επιγραμματικά. Ενεργοποιούμε εκ νέου το νόμο των πανωτοκίων. Άρα όποιος αγρότης θεωρεί ότι είχε πανωτόκια στα δάνειά του, μπορεί να το ζητήσει εκ νέου την εξέταση του φακέλου του. Οπότε μιλάμε για κούρεμα στα πανωτόκια. Δεύτερον, διαγραφή όλων των τόκων. Υποχρεωτικό όμως αυτό για τις τράπεζες. Για την τράπεζα, υποχρεωτικό. Διαγραφή όλων των τόκων. Υποχρεωτικό όμως, ναι, ή όλων στην ευκαιρία της να επανεξετάσει και ποιος να θα δει το και να κάνει. Αυτό. Ποιος θα το ελέγξει η τράπεζα. Όποιος αγρότης, κτηνοτρόφος, έχει ένσταση για τυχόν πανωτόκια στο φάκελό του, είναι υποχρεωμένη πλέον η τράπεζα υπό η καθάριση να το εξετάσει. Αυτό. Εν συνεχεία, στην οφειλή διαγράφονται όλοι οι τόκοι, αλλά θα έχουμε και δυνατότητα διαγραφής και κεφαλαίου κατά περίπτωση έως 60% εξαρτάται από την περιουσία του οφειλέτη. Σημαντικό κατά περίπτωση, επαναλαμβάνω, και όχι γενικευμένη. Αυτό υπάρχει προθεσμία. Αυτό ξεκινάει από την 1η Μαΐου και είναι έργο αυτής της κυβέρνησης. Από την 1η Μαΐου. Από την 1η Μαΐου θα μπορούν δηλαδή να καταθέσουν ένσταση, να πάνε να αμφισβητήσουν θα τα μπορούν μέσω της γραμματείας διαχείρισης δυτικού χρέους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μαζί με τα χρέη που τυχόν έχουν πως τα ασφαλιστικά ταμεία, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, έως και τέλη του έτους είναι η προθεσμία. Άρα έχουμε ρυθμίσεις στα αγροτικά δάνεια, τα παλιά της αγροτικής τράπεζας, από 1η Μαΐου στην πλατφόρμα, σαλίδισμα στα πανωτόκια, κούρεμα τόκων και ακόμα κεφαλαίου ανάλογα. Ακόμα και κεφαλαίου. Να είμαστε προσεκτικοί, ακόμα και κεφαλαίου κατά περίπτωση. Επίσης, στο επόμενο στάδιο θα δούμε τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τα οποία απασχολούν πάρα πολλούς συνεταιρισμούς. Οι οποίοι είναι στο μετέχνιο της βιωσιμότητας. Αυτό πότε είναι ο προγραμματισμός? Μετά το Πάσχα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, διότι απασχολεί συνεταιρισμούς, ιδιώτες. Σε όλη την Ελλάδα. Έχετε υπολογίσει για τα δάνεια αυτά που θα ρυθμίσετε από 1η Μαΐου, πόσος είναι ο όγκος τους, γιατί ποσά μιλάμε? Περίπου για 4 δις. Και αφορούν περίπου στους 24.000 δανειολήπτες, αγρότες και κτηνοτρόφους. Κύριε Κόκαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Ανάσταση. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο το είδαμε χθες και έχει να κάνει με τη γρήπη.